τέσσερις τελευταίες δεκαετίες ήταν εν ώψη εκλογών. Για να κάτσουμε κι εμείς να κλάσουμε που λέγει ο... Πώς το λέγαμε, τον τύπο που ήθελε να κλάσει τα έδρανα, να τις πουλήσει, τελικά τα γύρισε όλα τα έδρανα από την αριστερά μέχρι την δεξιά και όλα. Ο τραγουδιστής μας. Λοιπόν, για να κλάσουμε κι εμείς τα έδρανα της Βουλής. Τέλος πάντων και την επόμενη μέρα θα φτιάχνουμε το νέο επαναστατικό κόμμα, το νέο πόλο τον επαναστατικό, τον αντικαπιταλιστικό κτλ. Και την επομένη των εκλογών μην τους είδατε. Λοιπόν, η Ανταρσία μας διέψευσε σε αυτό. Δεν διαλυθήκαμε την επομένη, κράτησαμε 15 χρόνια κοντά πόσα κρατήσαμε ακόμα υπάρχει. Αλλά όλα αυτά που λέγαμε πριν τις εκλογές τα ξεχάσαμε την επομένη των εκλογών. Λοιπόν, αυτά να μας λείπουν. Συμφωνώ στα περισσότερα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι μέχρι τώρα, σχεδόν σε όλα. Το πρόβλημα δεν είναι απλά να αναλύσουμε τους άλλους, καλό θα είναι και αυτό βέβαια να ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά να δούμε και τι κάνουμε εμείς. Έχουμε εν όψη μας εδώ πέρα τη διαμάχη που γίνονται και τις διαγραφές που κάνει και ο Κουζουλάκης και ο Αντερικόπουλος, πώς το λέμε τον άλλος. Όπως θέλεις τους λες. Ναι. Το Πασόκ τέλος πάντων και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να κάνουν αυτοί το μέτωπο της κεντροαριστεράς, τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν για να πάρουν, γιατί και πιο πολλοί αυτοί που διαφωνούν από κάτω είναι που ονειρεύονται, γιατί ο μόνος τρόπος να έχουν μια κυβερνητική προοπτική είναι μόνο να ανενωθούν, αλλιώς απλά να τσακώνονται οι ηγέτες ποιος είναι ο πιο σωστός μεσσίας. Δεν έχει αποτέλεσμα και γι' αυτό παλεύουν για ενοποίηση διάφοροι από κάτω που βγαίνουν από πάνω και τους διαγράφουν. Πάει ο φίλος μας ο Τσίπρας ο νεότερος, ο άλλος και τα λοιπά που είπαν που ήταν, βγήκαν και ζητάγαν ενοποίηση και μέτωπο. Το ίδιο κάνει και το Πασόκ από την άλλη μεριά ο αρχηγός. Λοιπόν, κανένας που δεν... Αυτή το στόχο που έχουν, ο καθένας να αποδείξει ότι είναι ο σωστός Μεσσίας, αυτός που είναι, όπως το είπε ο Κασελάκης, είναι από, δεν ξέρω από πού, τέλος πάντων, από τη φύση και από αυτό, ότι είναι ο διάδοχος. Ότι είναι ο διάδοχος του Μητσοτάκη. Ευλογημένος. Ο ευλογημένος, τέλος πάντων, έχει πάρει το πρίσμα από κάπου, δεν ξέρω από πού. Λοιπόν, και καλεί τον κόσμο να τους ψηφίσουν για να βγαίνει πρώτος. Κανένας από αυτούς δεν έχει στο μυαλό του, αλλά δυστυχώς και οι υπόλοιποι αριστεροί που λέμε να ενωθούμε και να κάνουμε και τα λοιπά, όλοι, κανένας δεν έχει στο μυαλό του τη δημιουργία ενός κινήματος σε σχέση με τα προβλήματα που έχει ο λαός και να οργανωθεί και να στρατευτεί σε σχέση με την πάλη για αυτά τα προβλήματα. Έχουμε μπροστά μας την άνοδο του νεοφασισμού, το λέω για το πιο απλό, το πιο γενικό, που είναι και ελληνικό και πανευρωπαϊκό κτλ. Αλλά και τα προβλήματα αυτά, από την ακρίβεια μέχρι την κρίση στέγης, τα πάντα κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε εδώ πέρα εμείς εδώ οι ωραίοι και οι όμορφοι και οι έξυπνοι να ενωθούμε και να κάνουμε κάτι από κοινού, κάναμε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές εκείνη την υπέροχη αυτή με τον Παπαδάκη εδώ για το Δήμο της Αθήνας, όπως έγινε και με το Δούκα και τα λοιπά. Κάναμε τη μεγάλη επιτυχία, όλοι το κουβαλάμε στα τη μεγάλη επιτυχία. Την επόμενη μέρα τι έγινε? Πού είναι ο Παπαδάκης, πού είναι οι υπόλοιποι, ακόμα τσακώνονται για συντονιστικό, δεν υπάρχει τίποτα. Όσοι έχουν βγει στα διαμερίσματα, έχουν εκλεγεί κατά μόνος του, προσπαθεί ο καθένας, αν προσπαθεί να κάνει κάτι, τίποτα δεν γίνεται από κοινού. Δυστυχώς. Και εκεί που θα κριθούμε κι εμείς και οι άλλοι, επειδή όλη αυτή η κατάσταση και η άνοδος ακροδεξιάς και όλα αυτά που κάνουν οι καπιταλιστές από πάνω είναι επειδή δεν υπάρχει αντίπαλος, επειδή η αριστερά
έχει βουλιάξει σε μεγάλη κρίση, σε χρεοκοπία, σε αναξιοπιστία, όπως λέμε αυτό, και τα λοιπά. Και όπως και το παλιό πολιτικό σύστημα και οι δικοματισμοί και τα λοιπά που καταρρεύσαν και πετάγονται σε την αποτέτεια από το βρακί, ο Μακρόν από τη μια, ο Μπερλουσκόνη από την άλλη, ενάντια στους χριστιανοδημοκράτες, ο Φόρτσα Ιτάλια ο ένας, η Γαλλία μπροστά ο άλλος, ή ο Τραμπ εκεί που ασκέλωσε και τους Ρεπουμπλικάνους και τους Νεοδημοκράτες. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο μετά την συγκυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά που κατέρευσε ο ελληνικός δικοματισμός σε τέτοιο βαθμό που κατέρευσε. Λοιπόν, είναι όλα αυτά και είναι η κρίση της αριστεράς για μας πολύ περισσότερο που όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή με αυτή την κρίση δεν μπορεί από την αριστερά να βγει κάτι πιο αξιόπιστο, πιο σοβαρό. Λοιπόν, και είναι στο χέρι μας, κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα κάνουμε, αν δεν το συνδέσουμε άμεσα με το καλημέρα, με πρωτοβουλίες μαζικού κινήματος για τα εργασιακά, για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για το ένα, για το άλλο κτλ., για την αυτόματη, την παραθυμική αναπροσαρμογή, τέλος πάντων τη λέω έτσι, πώς το λένε, την αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας του εργατικού ημερομισθίου. Να βρούμε έναν τρόπο, αν δεν σας αρέσει αυτό, επειδή είναι πασοκικό και το Αντρέα που θυμήθηκε από το 36 που ήταν μαθητής στον Πάμπλο. Λοιπόν, να κάνουμε καταρχήν καμπάνιες, όχι να κάνουμε... Φτιάχνουμε την προκήρυξη και τα λοιπά και να βάλουμε λίγο να είναι και λίγο το δικό μας και λίγο το άλλο. Αλλά πώς θα τρέξουμε καμπάνιες από τον αντιφασισμό, την ακρίβεια, την κρίση στέγης, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, την αποκατάσταση των ημερομισθείων, της αξίας του ημερομισθείου, την κάλυψη του πληθωρισμού τέλος πάντων. Και ό,τι άλλο υπάρχει και όλα αυτά που ήδη αναφέρθηκαν που ετοιμάζει ο Μητσοτάκης και για τις συντάξεις και για αυτά και εγώ που παίρνω 600 θα κατεβάσει στα 300. Λοιπόν, νομίζω αυτό είναι. Δηλαδή τι θα κάνουμε σε σχέση με το κίνημα. Δεν ξέρω αν εξακολουθούν να υπάρχουν τα πρωτοβάθμια σωματεία που είχαμε, πώς θα επεκταθούμε και αυτό, ή θα πάμε τέλος πάντων να κάνουμε διαδηλώσεις, μπας και ξυπνήσει ο Μανταλάκιας, ο Παναγόπουλος τέλος πάντων στη ΓΕΣΕΕ, που έχει πέσει σε λίθαργο εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, τα συνδικάτα, τα υπάρχοντα, να νιώσουν μια πίεση κάπως και από τα κάτω και από τα πάνω. Μια πίεση. Και τότε, μέσα από αυτό, θα έχει ένα νόημα όταν δει το ΚΚΕ ότι γίνονται διαδηλώσεις χωρίς αυτό, μπορεί κάτι να κάνει και αυτό. Το να στέλνουμε αυτό στο ΚΚΕ γράμματα, λάτε να κάνουμε μέτωπο για την καπιταλιστική αριστερά και για κίνημα και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά είναι αστεία. Γελάνε και αυτοί που το λαβαίνουν και αυτοί που μας βλέπουν που το στέλνουμε. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα ήθελα να πω, ότι χωρίς κίνημα, χωρίς κίνημα, ό,τι και να πούμε εδώ ότι κάνουμε, θα πάει στράφη, θα περιμένουμε τις επόμενες εκλογές που είπε ο σύντροφος ο Σαπουνάς, που την επόμενη μέρα θα τσακωνόμαστε ποιος φταίει περισσότερο που δεν βγήκαμε στη Βουλή. Φιλάκια.